Yo, ναι, είμαστε εδώ στο στούντιο αυτό είναι με τον Ανδρέα, τον αρχηγό. Να πούμε για την Joker ταινία που ήταν ζεστή αλλά ήταν και κρύα. Αλλά δεν θα πάρει τα βραβεία. Πρόσεχε Ανδρέα, μην κάνει το μόνο κία. Γεια σας, τι κάνετε? Εάν μια εκπομπή τη χαρακτηρίζει τρέλα για δύο, ο τίτλος νομίζω ότι είναι η δική μας. Καταρχάς, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη chilling couch, στην εκπομπή που την ακούτε σε Spotify, σε Apple Podcast, σε YouTube Music και βλέπετε και τις φατσάρες μας στο YouTube το κανονικό. Έτσι. Γιατί υπάρχει, δεν υπάρχει κανονικό. Το οποίο. Το YouTube Music, μόλις τώρα το είπα. Το οποίο σα συνιστούμε είναι η καλύτερη. Το καλύτερο εμπειρία. Μέσο. Η καλύτερη εμπειρία η οποία μπορείτε να αντιλήσετε από αυτήν την εκπομπή. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα, εις αυτόν τον ενστούντιον, για να συζητήσουμε. Για αυτό που λέει ο τίτλος. Για το Joker. Φολί, εντε. Πώς λεγότανε. Εγώ το λέω τρέλα για δύο. Ναι, τέλος πάντων, τρέλα για δύο. Και εγώ τρέλα θα δει. Γιατί δεν έχουμε ιδέα από γαλλικά. Αλλά γαλλικά θα πούμε τώρα για την ταινία. Σε λίγο θα πούμε διάφορα γαλλικά. Να πούμε ότι πήγαμε, το είδαμε στην πρεμιέρα, η οποία ήταν Τετάρτη. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Θείο Άγγελο, ο οποίος και πάλι εξηγήθηκε εδώ πέρα πίσω την τρελή φιγούρα. Να την πούμε φιγούρα. Όχι. Τι είναι αυτό τώρα, το pop. Είναι... τη βιτρίνα. Ναι, τέλος πάντων, μπράβο, ολόκληρη βιτρίνα που μας έφερε εδώ. Ναι. Που είναι αφιερωμένη, όπως βλέπετε, στην μία από τις αγαπημένες μας, την καλύτερη super hero movie που έχει βγει ποτέ. Αντικειμενικά. Το... αντικειμενικά και υποκειμενικά και όλα τα κειμενικά. Το The Dark Knight με Batmanάρα και Τζοκεράρα. Μπορώ να σας δείξω κοντινό όσο μιλάω εγώ. Εσύ παραγγέλνετε, όχι. Όσο μιλάω εγώ, να σας δείχνω κοντινό με τη φιγούρα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Θείος Άγγελος.gr. Θα το βάλω και με κείμενο. Πατάτε και βρίσκεται αυτήν εδώ τη φιγούρα. Όπως και ό,τι άλλο έχει να κάνει με την geek κοινότητα. Αλλά με την geek κοινότητα σε αυτό το επεισόδιο έχει να κάνει το Joker. Δύο. Να συμφωνήσουμε όλοι. Βασικά δεν θα το πω ακόμα, θα το πούμε στο τέλος του βίντεο. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς χωρίς spoilers να μιλάμε. Ναι. Να το πούμε αυτό. Για τα πρώτα λεπτά. Όταν θα ξεκινήσουμε να μιλάμε άνετα και δεν θα σκεφτόμαστε το τι θα πούμε. Θα πέσει η ειδοποίηση. Θα πέσει η προειδοποίηση. Εντάξει, οπότε μην μου ανησυχείτε τι και πώς. Θες να ξεκινήσεις ή θες να ξεκινήσω. Λοιπόν. Ναι. Θα ξεκινήσεις ή. Ναι. Ξεκίνα. Οδήγα. Βλέποντάς τη, ναι. Κατάλαβα ότι γιατί να τη δω αυτή την ταινία. Κατάλαβες. Γιατί να τη δεις, γιατί να υπάρχει. Γιατί μου χάλασε, θέλω να καταλήξω, ότι μου χάλασε την εμπειρία της πρώτης. Της πρώτης. Γιατί η πρώτη για μένα είναι δεκάρι, είναι μια φοβερή ταινία. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Α, τόσο πολύ. Είναι μια από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Αφού λες δεκάρι, τι είδε. Ναι, εντάξει. Όταν είναι κάτι δεκάρι, είναι ισχύει. Μια από τις καλύτερες όλων των εποχών. Ναι. Ωραία. Απλά δεν ξέρω αντικειμενικά αν είναι. Ωραία. Εγώ έχω αναφέρει, ρε παιδί μου, τους ενδιασμούς μου για το Joker 2 από την κυκλοφορία του Joker 1. Όταν μετά από λίγο καιρό ερωτήθη ο Todd Phillips εάν θα βγει Joker 2, είχε πει όχι. Ότι αλλά δεν μετά ήθελε. Μετά είδε τις τσέπες του. Όπως και ο Joaquin Phoenix. Μετά όμως ήρθε η Warner με δύο βαλίτσες και του πέταξε τη μούρη. Μπαπ, του λέει πάρτα. Τι δύο βαλίτσες μόνο. Και φτιάξε μας δεύτερο, γιατί η Warner ήταν ενάντια στην ταινία Joker. Έτσι έκανε ένα χρόνο. Όλοι ήταν ενάντια. Έκανε ένα χρόνο να τους πείσει για το project Joker 1. Και αφού τους έπεισε, στον ένα χρόνο που έκανε γυρίσματα για να γυριστεί και να φτιαχτεί η ταινία, του έκοβαν συνεχώς το προϋπολογισμό. Γιατί δεν πίστεψαν ποτέ. Και μόλις βγήκε και έβγαλε πάνω από ένα billion, ναι. Τότε είπανε, α, τι δεν αρέσει, δεν λέει. Ρε τρελέ. Και στο λέγαμε. Εγώ στο λέγαμε. Βγάλτε. Τι κάνεις στο καιρό. Επίτηδε σου κοβά λεφτά για να σε κάνω να το κάνεις καλύτερα, να πούμε. Για σένα το κάνει. Λοιπόν, πάρτα και φτιάξε μας ένα δεύτερο. Η τραγική ειρωνία είναι ότι η πρώτη ταινία Joker στήχησε 55 εκατομμύρια, η δεύτερη 200 εκατομμύρια. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία και την επιτυχία επιβεβαιώνεται αυτό, την επιτυχία. Για πολλωστή φορά και θα επιβεβαιώνεται και στο μέλλον, παιδιά, αυτό το πράγμα. Σίγουρα, ναι. Γιατί το είπα αυτό. Καταρχάς έσπασε η κατάρα που καλύτερα να μην είχε σπάσει και να έμενε, ότι ο Joaquin Phoenix πλέον είναι ο μοναδικός ηθοποιός ο οποίος έχει παίξει τον Τζόκερ σε δύο ταινίες. Δεν υπήρχε αυτό μέχρι τώρα. Έσπασε. Αλήθεια, δεν το είχα παρατηρήσει. Ναι, έσπασε αυτή η κατάρα, αλλά καλύτερα να μην είχε σπάσει, να έμενε εκεί που ήταν. Ίσως υπάρχει λόγος που υπήρχε μια κατάρα. Μην το κρυμμίσεις. Εντάξει, ναι.
υπήρχε λόγο στο ότι συνήθω ρε παιδί μου στι ταινίε Batman στην επόμενη ταινία είναι άλλο κακό. Αλλά έσπασε εδώ η κατάρα, έγινε αυτό που έγινε εξ αρχή το ότι ήταν musical. Δηλαδή πέραν το ότι δεν χρειαζόταν δεύτερη ταινία. Γιατί δεν χρειαζόταν δεύτερη ταινία. Βάζει και το musical τώρα. Ναι, το Joker το πρώτο δεν χρειάζεται, δεν χρειαζόταν ποτέ sequel. Το είπε ναι, και ο ίδιο ο Τότι Φίλιπς, αλλά ξεκάθαρα. Και η ίδια η ταινία, η φύση της, από μόνη της, δεν σου δείχνει ότι χρειάζεται sequel. Είναι μια ταινία η οποία στέκεται μόνη της και στα εξηγεί όλα μόνη της. Και να πω εδώ παρένθεση ότι ετοιμάζω ήδη ένα βίντεο για να το δικαιολογήσω αυτό που λέω. Έτσι. Ένα βίντεο που το ζητήσατε και πάρα πολύ στο προηγούμενο podcast που το ανέφερα. Και επίσης η πρώτη ταινία σου αφήνει και κάποια ερωτήματα να τα πω. Είναι ωραίο να σου μένουν και να τα σκέφτεσαι αφού την έχεις δει. Εντάξει. Αλλά έρχεται η δεύτερη και κάποια. Στα καταρρύπτει. Δεν αφήνει, αφήνει κάποια ερωτήματα ώστε να μπορέσει ο καθένας να μεταφράσει την ταινία με το δικό του, σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα και μυαλό. Ναι, ναι, ναι. Θεωρίες δεν αφήνει. Που χαλάει η δεύτερη ταινία. Ναι, διότι τα εξηγεί. Ναι. Αρκετά από αυτά. Δεν χρειαζόταν. Και επίσης δεν κάνει και κάτι τέτοιο η δεύτερη επίσης. Ναι. Εξ αρχής, ρε παιδί μου, υπήρχαν ενδιασμοί από πολλά άτομα και εγώ ήμουν ένας εξ αυτών ότι γιατί η δεύτερο. Θα απομυθοποιήσει πολλά πράγματα και η γοητεία της πρώτης ταινίας είναι αυτό που χτίζει. Το μυστήριο που χτίζει γύρω από τον Τζόκερ, το οποίο είναι το α και το ω για τον ίδιο το χαρακτήρα τον Τζόκερ από τα κόμικ. Το ότι ο Τζόκερ δεν έχει origin story στα κόμικ είναι αυτό που τον κάνει και τόσο γοητευτικό. Ναι, σίγουρα. Και αυτό που έκανε ο Τότ Φίλιπς είναι, του έδωσε ένα origin story δικό του, εναλλακτικό. Όχι στο 100%. Αλλά κράτησε και το μυστήριο. Διότι ξεκάθαρα η πρώτη ταινία Τζόκερ δεν είναι super hero movie. Είναι απλά μια δραματική ταινία η οποία έχει ντυθεί με το super hero ρούχο. Δηλαδή, ναι. Αντί να τη λένε Νέα Υόρκη, τη λένε Gotham. Αντί να τον λένε Παπαδόπουλο, τον λένε Τζόκερ. Με το comic ρούχο, όχι με το super hero. Ναι, μπράβο, με το comic μανδύα. Μπορούσε να το πετάξει όλο αυτό και θα ήταν μια υπέροχη δραματική ταινία που θα στεκόταν κανονικότατα, απλά δεν θα έβγαζε ένα μπιλιόν στους κινηματογράφους. Σίγουρα. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία κοροϊδία όλο αυτό. Διότι δεν έχει να κάνει με τον Τζόκερ, είναι μια καθαρά δική του δραματική ιστορία. Δανείζεται κάποια πράγματα από τα κόμικ. Πράγματα από το κόμικ. Αρκετά κιόλας. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι δικό του, κάτι μοναδικό. Τώρα, μαθαίνουμε πως έχουμε δεύτερη ταινία Τζόκερ και μαθαίνουμε ότι είναι musical. Πριν πω εγώ αυτό που θέλω να πω, θέλω να ακούσω τον Αντρέα πως είδε το musical sequel του franchise Τζόκερ. Εντάξει, έχω πει εξ αρχής και το ξέρεις και το έχω πει και σε βίντεο ότι δεν μου αρέσει το musical καθόλου και πόσο μάλλον στο Joker. Κάποιες σκηνές ένιωθα ότι ενώ έχει γυριστεί αλλιώς αυτή η σκηνή, μιλώντας κανονικά, είναι σαν να του λένε λοιπόν εδώ τραγούδα. Επειδή είναι musical, τραγούδα εδώ. Νιώθω ότι είναι απλά χωρίς λόγο μέσα το musical και ότι είναι αναγκαστικά. Αφού είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι musical, κάποιες σκηνές είναι σαν να είναι αναγκαστικά musical. Καταρχάς, να το απομυθοποιήσουμε πλέον εδώ σε αυτή την εκπομπή, δεν θα το ακούσετε αλλού. Το δεύτερο Joker δεν είναι musical. Εννοείς ότι δεν. Μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι musical. Το δεύτερο Joker είναι ταινία της Finos Film. Δηλαδή, λέμε αυτά που είναι να πούμε και μετά για κάποιο λόγο τα χορεύουμε κιόλας και τα τραγουδάμε. Δεν προωθεί την μπλοκή κανένα τραγούδι από το οποίο ακούγεται στο Τρέλα για 2. Αυτό που έκανε το Joker 2 στα τραγούδια είναι ότι πρώτα τα λέγανε, όπως είπες. Ναι, και μετά. Τα λέγανε, τα. Καταπιανόντουσαν με μία φράση. Και μετά ξανά τα ξανατραγουδούσαν. Ναι. Γιατί? Κάνανε το κεντρικό μήνυμα αυτό που σου έλεγαν, το κάνανε ρεφρέν. Ναι. Το κάνανε ρεφρέν. Αυτό. Δεν είναι musical, παιδιά, αυτό. Συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά δεν είναι musical. Είναι προωθεί την πλοκή. Δηλαδή, πιο πολύ musical ήταν η καινούργια ταινία, το Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας. Δεν το έχω δει, αλλά ναι. Με τον Σαλαμέ. Αυτό, ναι, τραγούδαγε και προωθούσαν τα λόγια την πλοκή. Στην ουσία, αντί να τα έλεγαν, τα τραγουδούσαν. Πώς ήταν το Sweeney Todd. Ναι, ναι, ναι. Που είχαμε δει, έτσι, αυτό είναι musical. Τώρα, το να λέω εγώ κάτι και μετά απλά να το χορεύουμε είναι Finos Film, είναι βουγιουκλάκι. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτά, αυτό, ή στο Bollywood. Α, για ένα τέτοιο στο επόμενο, άμα είναι στο 3. Αυτό, δεν είναι musical αυτό, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν υπάρχει λόγος, για ποιο λόγο να το κάνετε musical. Μόνοι σας βάλατε τα χεράκια σας και βγάλατε τα ματάκια σας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν μπορείς, δεν μπορείς, όσο και να προσπάθησε να το χαϊπάρει, να το αλλάξει, να σε πείσει με την κινηματογράφησή του, με τη σκηνοθεσία του, γιατί είναι σκηνοθετάρα ο τύπος και ναι, έχει και κινηματογραφιστάρα από πίσω. Ναι, γενικά ναι. Όλοι, ρε παιδί μου, είναι υπερταλαντούχοι αυτοί που ασχολούνται με το σκηνικά. Κάποια σκηνικά πραγματικά και στο σινεμά τα βλέπουμε είναι για wallpaper, ναι. Δεν υπήρχαν. Ακόμη και τα musical σκηνικά ναι. Ήταν επικά, δηλαδή φαινόταν και τα λεφτά που έχουν πέσει ναι. Σε αυτό το project. Αλλά δεν
ακόμη και ο ίδιος ο κόσμος που υποτίθεται ότι πίστηκε για να πάει να δει τη δεύτερη ταινία Joker, ακόμη και όταν έμαθα ότι είναι musical, τους βλέπαμε ότι δεν. Κοίτα, ο κόσμος που είχαμε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη αίθουσα. Να πω αυτό, περίμενε. Ναι, περίμενε λίγο μετά, να τελειώσω και θα το πούμε. Ότι δεν μπορείς να πείσεις. Δεν επιτρέπεται να αλλάζεις το προϊόν σου στη δεύτερη ταινία. Δεν μπορεί η πρώτη ταινία να βγαίνει δράμα, η δεύτερη musical. Βγάλε και την τρίτη. Τι να πω. Κομμωδία. Βγάλε την. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν είναι κάτι, ένα προϊόν το οποίο είναι επιτυχημένο και το έχει αγαπήσει ο κόσμος έτσι, πρέπει να το παραδίδεις έτσι. Δεν μπορείς στη δεύτερη ταινία να το αλλάξεις. Αν και δικαιολογείται ότι η δεύτερη ταινία είναι musical από την πρώτη ταινία. Δηλαδή, πολλές φορές ο Τζόκερ όταν είναι στο happy place του. Ή τουλάχιστον μέσα στο μυαλό του τα ακούει όλα σε μουσική, γι' αυτό και χορεύει κιόλας. Δεν σημαίνει ότι μπορείς και να το κάνεις. Γιατί για λίγο μουσικαλίζει λίγο η πρώτη ταινία πολλές φορές. Ή τουλάχιστον να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις και στην πρώτη ταινία. Βάλε λίγο μουσική παραπάνω άμα θέλεις. Ναι, αυτό. Okay. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να αλλάζεις το κεντρικό σου προϊόν. Δεν μπορείς, δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται, ρε παιδί, πώς να σου το πω. Έχει συνηθίσει το κοινό σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν γίνεται να το αλλάζεις αυτό στη δεύτερη ταινία, ακόμη και αν θα το κάνεις καλά. Δεν πόσο μάλλον όταν έχεις και το παράδειγμα στην τσέπη σου ότι το πόσο καλά πήγε η πρώτη ταινία. Ναι. Γιατί να αλλάξεις. Μια ομάδα που κερδίζει να αλλάζει. Θα σου πω εγώ γιατί. Ναι. Γιατί το άλλαξε. Διότι δεν ήθελε να το κάνει εξ αρχής. Και ήθελε να κάνει κάτι διαφορετικό ο Todd Phillips. Πολύ απλά. Μόνο και μόνο γι' αυτό το έκανε. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι το έκανε. Επίσης ήξερε ότι τα λεφτά θα τα βγάλει. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, απλά απομυθοποίησε κάτι εκπληκτικό που είχε κάνει πριν 5 χρόνια. Συνεχίζει να είναι εκπληκτικό. Ναι. Απλά εντάξει. Αν δεν δεχτείς ότι υπάρχει sequel, συνεχίζει να είναι εκπληκτικό. Σε 10 χρόνια, ας πούμε, που θα έχουν περάσει τα χρόνια κυρίως, ναι. Θα θυμόμαστε μόνο την πρώτη ταινία Joker και ίσως να μην θυμόμαστε καν ότι έχει βγει δεύτερη. Ποτέ. Εντάξει, θα το θυμάσαι, αλλά. Ποτέ δεύτερη με βαριά. Θα είναι λόγος να γελάς. Επίσης, όταν επιστρέφεις και δεις τον Τζόκερ το 1, δεν θα πας στο 2. Όχι. Όπως πας για παράδειγμα Batman Begins, Dark Knight, τέτοιο. Δεν θα πας, δεν το κάνεις αυτό. Κατάλαβες. Να πούμε, τώρα πες για την κατάσταση στο σινεμά. Παρένθεση, έτσι, αυτή. Η οποία κατάσταση δεν δικαιολογεί το ότι αν ήταν καλή ταινία, δεν ήταν, ήταν musical ή αν δεν ήταν. Έτσι, πάμε. Όχι. Λοιπόν, είμαι 17 χρονών. Μου αρέσει το κινητό μου. Εντάξει. Ναι, μεγάλωσε με αυτό. Ναι, αλλά δεν μπορώ να το βγάζω όταν βλέπω μία ταινία και κάθονται από πίσω μου άτομα που έχουν πληρώσει να το βγάζω έτσι και να κάνω boomerang. Δεν γίνεται, δεν Κοίτα, μπορώ να το κάνω. Καταρχάς δεν το κάνεις γιατί δεν γουστάρεις εσύ να το κάνεις για τον εαυτό σου, γιατί σέβεσαι τα λεφτά που έδωσες. Επίσης δεν γουστάρω να το κάνω μόνος μου, δεν το κάνω γενικά. Μπράβο. Αλλά πέραν αυτού, παιδιά, πρέπει να υπάρχει και ένας αλφα σεβασμός στους άλλους που έχουν πληρώσει για να πάνε να δουν μια ταινία. Δεν λέω ρε παιδί μου να ξεκινήσει και να τραβήξει ένα story λίγο. Εντάξει, σε αυτή την εποχή ζούμε. Όχι, να μην, το κάνεις, να μην τραβήξει, να μην τραβήξει τη μισή ταινία. Και εγώ το. Μπράβο. Αλλά ξεκίνα, βάλε στην αρχή να τραβήξει λιγάκι, τέλος. Βάλ τον μέσα και σεβάσου τον διπλανό σου, τον πίσω σου, γενικά σεβάσου. Τι είναι, παιδιά, δεν μπορούσαμε. Πες το ότι ήταν απαράδεκτο το κοινό. Ένα ζευγάρι, η μία έκανε συνομιλία σε ομαδική και ο δεξιά έβλεπε στοιχήματα. Ρε παιδιά, αν δεν θέλετε να δείτε μια ταινία, μην τη δείτε. Γιατί μπαίνετε να τη δείτε, δεν καταλαβαίνω. Και αν δεν γουστάρετε εσείς να τη δείτε, γιατί να χαλάσετε την εμπειρία από τον άλλο που έχει πληρώσει και περιμένει πώς και πώς για να δει κάτι. Το οποίο μπορεί να το αρέσει κιόλας αυτόν. Ναι. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν σέβεστε τους. Πού πάει η εποχή μας, ο κόσμος πού πάει, σε τι εποχή ζούμε. Ήταν έτσι και η ταινία που δεν τους έδινε, ας πούμε, το τέτοιο να το κλείσουν. Κατάλαβες. Δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Εντάξει. Δεν έχει σημασία, είναι θέμα σεβασμού και παιδείας. Ναι. Δεν έχει καλά σημασία. Εννοείται αυτό. Κάθε φορά παιδιά που ξεκίνησε να παίζει τραγούδι βγάζουν το κινητό έξω. Ναι. Και κάποιες φορές και όχι. Απλά το. Και αυτοί τώρα θα έχουν άποψη. Θα πάνε να πούνε και ότι δεν μ' άρεσε. Πήγα και δεν το Τζόκερ, δεν το είδανε. Προφανώς. Ναι, δεν το είδανε. Απλά ήταν στην αίθουσα μέσα. Ναι. Μαζί με κάποιους άλλους που το βλέπανε. Ναι. Που και αυτοί μιλούσαν μεταξύ τους και κάνανε γι' αυτό. Δηλαδή δεν τους άφηναν ούτε αυτούς να τη δούνε. Το 5% σίγουρα το έκανε. Ναι. Αυτό, απαράδεκτη συμπεριφορά στο σινεμά και πρέπει από εδώ και πέρα να αρχίσουμε και λίγο να μιλάμε και οι υπόλοιποι, έτσι. Δηλαδή αυτή η βουμαμάρα, το να υπομένουμε αυτό το πράγμα και να μην μιλάμε είναι λάθος. Μιλήστε όταν κάποιος δεν σέβεται τα λεφτά που έχετε δώσει για να δείτε κάτι και δεν σέβεται και αυτό που γουστάρετε εσείς να δείτε. Αυτό. Μια παρένθεση, για την κινηματογραφική αίθουσα. Τώρα, για την ταινία αυτή καθ' αυτή. Πες μου, ξέρεις τι, επειδή είπαμε πολλά αρνητικά, θέλω λίγο να μου πεις κάποια θετικά που είχε. Για να πω κι εγώ κάποια θετικά, για να το καταρχάς, πάμε λίγο να το... ένα θετικό από μόνο του είναι ο Joaquin Phoenix. Και απλά αυτό, σταματάμε εκεί. Ναι. Τον ξέρουμε την πρώτη ταινία. Έχει κι άλλα καλά. Δεν εννοώ ότι είναι αυτό το μόνο θετικό. Είναι απλά Joaquin Phoenix τέλος. Τα κουβαλάει. Ναι, ναι, ναι. Για την Lady Gaga μπορώ να πω ότι περίμενα κάτι χειρότερο.
από αυτό που είδα. Δεν ξέρω αν εσύ περίμενε το ίδιο. Όχι, εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από τη Lady. Αλήθεια. Είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Εκεί ήταν αδιάφορη. Α, ναι. Εγώ επειδή δεν την έχω δει κάπου. Περίμενα ότι δεν. Αλλά τελικά εντάξει. Όχι, είναι καλή. Προσπάθησε. Σε αυτό που κάνει είναι καλή. Αλλά εκεί δεν είναι. Ίσως να φταίει και αυτό που τη έδωσαν βέβαια. Αλλά... Ένα άλλο θετικό που μου έμεινε είναι ότι δεν είχα σκεφτεί πώς ακριβώς θα συνεχιστεί, πώς θα σου το πω, η ιστορία του Τζόκερ. Και μου άρεσε έτσι όπως έγινε. Έτσι όπως... Better Call Saul έγινε. Η δίκη του Τζόκερ μπορούσαν να το πούνε αλλιώς. Αντί για τρέλα για δύο μπορούσαν να το πούνε η δίκη δεν του Τζόκερ. Να το πούμε, εντάξει. Τι έχεις εσύ θετικά, ας πούμε, να πεις. Θετικά έχω να πω εικόνα, κινηματογράφηση και εκπληκτικά σκηνικά που είπαμε και πριν. Προφανώς, wallpaper και θετικό έχω να πω τον Joaquin Phoenix. Και στα θετικά έχω να πω και την αγαπημένη μου σκηνή. Αλλά θα τα πούμε πιο μετά. Θα πούμε την αγαπημένη μας σκηνή και την χειρότερη σκηνή. Ή θες να τα πούμε τώρα. Δεν θα τα πούμε τώρα γιατί είναι spoiler. Είναι spoiler. Να πούμε λίγο για το soundtrack, το οποίο είναι βασικότατο όταν η ταινία σου θεωρείται musical. Αν και όπως προείπαμε δεν είναι musical. Θεωρώ εγώ τουλάχιστον πολύ εκτός κλίματος όλα εκτός από ένα τα τραγούδια που έπαιξαν σε αυτή την ταινία. Μιλάμε για μια αμιγώς δραματική ταινία η οποία είχε γενικά πολύ πιο έντονο από την πρώτη το στοιχείο της κωμωδίας. Είχε αρκετά αστιάκια πολλά μέσα. Πολλά αστεία. Ναι. Τώρα δεν θα καταλάβουν οι περισσότεροι τι θα πω, αλλά αυτοί που ασχολούνται με τη μουσική, πολύ ματζόρε ρε παιδιά στο πράγμα. Πολύ χαριτομενιά στο soundtrack. Δεν βλέπω το La La Land. Βλέπω το Joker musical. Για ποιο λόγο να μην το κάνεις dark. Στις σκηνές που τραγουδούσαν ήταν όλες. Προσπαθούσαν να δείξουν κάτι χαρούμενο, ίσως. Ναι, χάλαγε όλο το κλίμα όμως εκεί που έκτιζε. Εμένα δεν μου άρεσε. Εκεί που έκτιζε κάτι ωραίο, νταρκύλα, μαυρίλα. Δεν ήταν. Δηλαδή και στο Sweeney Todd, που και αυτό το είχα παρομοιάσει παλαιότερα, που σου έλεγα μακάρι να γίνει τέτοιο στυλ. Το soundtrack συμμετέχει σε αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί πέρα. Συμμετέχει, είναι μέρος του. Το soundtrack αυτό, ναι, του Joker, τα τραγούδια είναι εκτός. Σε βγάζουν εκτός κλίματος. Καταλαβαίνω ότι το κάνουν αυτό επειδή και καλά είναι οι σκέψεις του Arthur. Ναι. Αλλά. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Χαρούμενες σκέψεις. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Ναι. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο και πρέπει κάπως αυτή τη χαριτομενιά να την βάλεις μέσα. Να ενταχθεί στο γενικό σύνολο. Δεν ίσχυε αυτό για τα τραγούδια στο Joker, που τα οποία, ξαναλέω, δεν προωθούσαν καμία πλοκή. Ήδη αυτά που έλεγαν τα είχε πει η ταινία κανονικά. Επίσης, εμένα η ταινία δεν μου έχτισε κανένα. Όπως η πρώτη, ας πούμε, που σου έχτιζε συνεχώς μια κατάθλιψη, ξέρω. Πάθαινε βλέποντας την πρώτη με τα χρώματα, με τα σκηνικά και αυτά, με τον Τζόκερ. Δεν μου έχτισε τίποτα τέτοιο η δεύτερη ταινία. Δεν σου έδινε την εντύπωση ότι είναι ταινία από άλλο σύμπαν. Ναι, ότι είναι κάτι, δεν είναι συνέχεια του Τζόκερ. Ναι, εμένα μου έδινε την εντύπωση ότι πήγανε σε άλλη Gotham. Ναι. Ότι δεν είναι η ίδια Gotham. Αυτή η βρωμιά δεν μου την έβγαλε εμένα. Στο μόνο σημείο που είπα, αυτή η Gotham είναι εκεί που ξαναδείχνει μια σκηνή με σκαλιά. Τα σκαλιά τα γνωστά σκαλιά. Από το. Ναι, που κατεβαίνει και χορεύει. Αυτό. Η γνωστή σκηνή. Αυτό, ναι. Από αυτά τα σκαλιά. Εκεί κατάλαβα ότι μιλάμε για την ίδια πόλη. Δεν μου έβγαλε καθόλου τη βρωμιά που είχε η πρώτη ταινία. Όχι, όχι. Παρόλο που είναι στο Arkham Asylum. Και αυτό φταίει. Ακριβώς αυτό που λες, ναι. Και αυτό φταίει ότι είναι musical. Ότι είναι musical, ότι τραγουδάνε. Ναι. Απλά, χωρίς λόγο. Πέραν όλων αυτών. Δηλαδή, πέραν το ότι είναι musical, αυτά που είπαμε που δεν μας άρεσαν. Σεναριακά, τουλάχιστον εγώ τη βρήκα βιαστική πάρα πολύ και με τεράστιες σεναριακές εκπτώσεις. Τεράστιες. Ένα στην αρχή που θυμάμαι, το πρώτο μισάωρο νομίζω ήταν. Μπράβο, ξέρω γιατί θα πεις, το πούμε μετά. Ωραία. Ναι, αυτό θα. Πολύ γρήγορο και πολύ. Ναι, εντάξει. Take it or leave it. Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Ναι. Το αλλιώς στο μυαλό μου. Ναι. Πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά όλα γενικά. Οπότε και σεναριακά, δεν ξέρω, θες εσύ να πεις κάτι για το σενάριο. Εγώ τουλάχιστον το βρήκα. Εμένα μου άρεσε σαν σύνολο, πώς να το πω. Αυτό, όπως είπα και πριν, αυτά που γινόντουσαν. Τώρα οι λεπτομέρειες και αυτά που λες και οι εκπτώσεις, ναι, εντάξει. Σίγουρα δεν αγγίζει το πρώτο. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν τα τραγούδια, θα δινόταν περισσότερος χρόνος σε αυτά που γίνανε γρήγορα. Οπότε θα ήταν και μια κομπλέ ταινία. Δηλαδή, εγώ πιστεύω χωρίς τα τραγούδια και να μπορέσεις να δώσεις λίγο τη βαρύτητα που πρέπει και αρμόζεις αυτά που γίνονται στην ταινία, η ταινία θα ήταν άνετα του 8. Ναι. Και να δώσεις και λόγο να γίνονται αυτά που γίνονται. Όχι απλά έκανα αυτό και μετά γίνει αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Ναι. Να πούμε επίσης πριν πάμε στα spoilers, να πω εγώ τουλάχιστον ότι υπήρχε πολύ ωραία επεξεργασία φωνής και όταν μιλάω για επεξεργασία φωνής, μιλάω για τον Joaquin Phoenix, ο οποίος δεν είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος. Εντάξει, Lady Gaga είναι Lady Gaga. Δεν χρειαζόταν και τεράστια. Κάτι, δεν φαινόταν λίγο. Εντάξει, είναι ο Joaquin Phoenix. Πώς να το κάνεις να μου πεις, ναι. Ο οποίος δεν μπορεί να το. Δεν είναι τραγουδιστής ο άνθρωπος. Τώρα έχει πέσει επεξεργασία, απλά ήταν καλή επεξεργασία. Δεν ήταν σαν το Beauty and the Beast που άκουγε στην. την Emma Watson να τραγουδάει και ήταν λες και ακούς τον τρανό.
φαινόταν δηλαδή το auto-tune εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ δεν ακούγεται, είναι πολύ ωραίο. Και προειδοποίηση, spoilers, σε 3, 2, 1, πάμε. Αφήνουμε λίγο κενό. Ναι. Λοιπόν, να πούμε... Θα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, η σκηνή έναρξης, η πεντάλεπτη... με το anime. Τι έπαιζε, μωρέ, αυτό το καρτούν. Α, ναι, ξεκινάει με ένα καρτούν, ναι. Και καλά εμπνευσμένο από τα συμβάντα της πρώτης ταινίας Joker, το οποίο αποδεικνύεται στη συνέχεια ότι είναι μια ταινία που φτιάχτηκε όντως. Το λένε μέσα ότι η ταινία που φτιάχτηκε και καλά, και του λέγει είναι καλή, δεν είναι καλή, και κοίταγε την Harley Quinn. Ναι. Ότι για καλά είναι ταινία. Θα φτάσω σε αυτό. Φτιάχτηκε ταινία από, ναι, τα πρώτα, η οποία υπάρχει κανονικά στο σύμπαν, το οποίο το κλέψαν από το Pooniverse. Τι έγινε, είδαμε Winnie the Pooh 2. Επίσης, αυτό θα το πω τώρα, ναι, δεν μου άρεσε καθόλου. Και σε κάποια στιγμή στο δικαστήριο λέει η κοπέλα που έμενε στο διαμέρισμα που είχε κάνει διάρρηξη ο Τζόκερ, ναι, που λέει ότι μου είχαν δώσει και ένα κακό ρόλο, λέει, στην ταινία. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό να το λένε. Και λέει ήταν καλή η ταινία μου, λέει ο Τζόκερ στην Harley Quinn. Ναι. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Δεν εννοούσαν την ταινία αυτή καθ' αυτή την πρώτη. Ναι, εννοούσαν, αλλά... την καρτούν ταινία. Ναι. Την καρτούν, στο σύμπαν εκεί εννοούσαν, ναι, την καρτούν, αλλά εγώ πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Ναι. Ίσως. Α, λες και να... καλά για και πλακίτσα. Η πλακίτσα υπονοούμενο, δεν ξέρω. Ναι, κάτι τέτοιο. Για την πρώτη. Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Εμένα, παιδιά, δεν μου άρεσαν πολλά. Δεν μου άρεσε καθόλου το ότι απομυθοποιήθηκε και στην ουσία μεταφράστηκε και αποδομήθηκε μέσω της δεύτερης ταινίας η πρώτη. Δεν μπορώ να το χωνέψω και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να υπάρχει αυτό το sequel. Και όχι, όπως, ότι άμα ήταν καλό, δεν... θα λέγαμε όχι. Και όπως δεν ήθελαν, ναι, να υπάρχει. Δηλαδή, ας πούμε, σου εξηγεί ότι τελικά δεν τη σκότωσε την κοπέλα στο διαμέρισμα. Ναι. Το οποίο εξηγείται. Πώς να σας το πω. Θα δείτε στο επεισόδιο που θα βγει ότι υπάρχει εξήγηση ήδη. Μπορείς να το καταλάβεις ότι δεν τη σκότωσε. Ναι, από αλλά... τα συμφραζόμενα. Η ταινία θέλει να σου δώσει να το καταλάβεις από μόνος σου. Μπράβο. Τώρα που στο δίνει στο χέρι, στο βάζει το πιάτο, σου λέει να το. Αυτό είναι. Δεν έχει τη γοητεία που είχε. Θέλανε να υπάρχει λόγος που θα βγει αυτή η δεύτερη ταινία. Πήραν κάποια άλλα πράγματα. Μα δεν γίνεται να κάνεις κάτι διαφορετικό, ναι, αν δεν αποδομήσεις το πρώτο και δεν το, ναι, εξηγήσεις. Δεν γίνεται. Άρα, τι, ναι, κάνεις sequel τότε. Είναι αυτό. Πολύ λογικό. Δεν έπρεπε να υπάρχει. Να πούμε αγαπημένη σκηνή και χειρότερη σκηνή. Ξεκίνα εσύ με την αγαπημένη σου. Κοίτα. Που μάλλον έχουμε την ίδια. Όχι. Α, όχι. Γιατί μου την έχεις πει. Για πες. Αν και μου άρεσε πολύ αυτή που θα πεις. Μου αρέσει πολύ η σκηνή. Καταρχάς το τέλος. Τέλος. Ναι. Σου άρεσε το τέλος δηλαδή. Ναι. Σε αντίθεση με το 99,9% των θεατών που θα πάνε να τη δούνε που δεν τους αρέσει το τέλος. Πιστεύω εμάς μας άρεσε το τέλος. Πιστεύω ήταν το ιδανικό τέλος. Εξηγείται γιατί είναι το τέλος αυτό. Από την προηγούμενη ταινία. Ναι. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι. Αυτά που σου διδάσκει η πρώτη ταινία, αυτό το πράγμα, αυτό το μάθημα στο εκτελεί η δεύτερη. Ωραία, πολύ μου άρεσε το τέλος. Θα πω αγαπημένη μου σκηνή ότι ήταν η σκηνή όταν βγαίνει από την έκρηξη, ναι. Βγαίνει έξω και συναντάει έναν που είναι ντυμένος ίδιον με αυτόν, mm. Και τον παίρνει τέλος πάντων στο αμάξι, αυτή η σκηνή, αυτό το, τον παίρνει στο αμάξι και βγαίνει από το αμάξι και πηγαίνει προς τις σκάλες. Μου άρεσε πολύ αυτό εκεί πέρα. Ναι, αλλά παιδιά, εγώ ένιωθα εκείνη την ώρα θα γίνει χαμός. Λέω τώρα, μετά από αυτό, θα γίνει τη ανομαλία στην Gotham. Χάος. Γι' αυτό σταμάτησα στη σκάλα. Καταλαβαίνεις. Χαμός. Και μετά από αυτό, απλά πάει στη σκάλα και βρίσκει τη Harley Quinn. Και... αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου η σκηνή που μιλάει με τη Harley Quinn. Ακριβώς μετά από αυτό. Ναι. Πώς γίνεται, αυτό δεν ξέρω. Καταλαβαίνω. Ναι, γίνονται όλα πολύ γρήγορα, ρε παιδιά. Ναι. Με πολλές εκπτώσεις για να γίνουν. Ισχύει. Το να φτάσει στη σκάλα και να μιλήσει με τη Harley Quinn έγινε μέσα σε. Ναι. 1,5 λεπτό. Εγώ ξέρετε τι περίμενα εκεί. Ενώ το έχτιζε πάρα πολύ ώρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Από την έκρηξη και μετά. Ο μόνος λόγος για να δικαιολογηθεί όλο αυτό, παιδιά, και το πόσο γρήγορα γίνανε όλα και το πόσο εύκολα είναι όλα για τη Harley Quinn θα ήταν να μην υπήρχε Harley Quinn. Να ήταν όλα στο μυαλό του Τζόκερ πάλι. Να έκανε πάλι ένα τέτοιο και να φαινόταν ότι βέβαια το είχε κάνει στην πρώτη ταινία. Αυτό και θα ήταν ηλίθιο γιατί θα το έκανε δεύτερη φορά. Αλλά, παιδιά, μόνο έτσι δικαιολογείται. Δηλαδή, η Harley Quinn ξαφνικά βρίσκει κλειδιά για να μπει μέσα στην απομόνωση. Στο κελί του Τζόκερ. Στην απομόνωση. Ξέρω έναν φρουρό και μου έδωσα κλειδιά. Ναι. Τώρα τι λες τώρα. Και μετά ότι σου ανοίγει πάλι ένας φρουρός για να μπει πάλι μέσα. Στην απομόνωση, ακόμα χειρότερα. Ναι. Πιο δύσκολο. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, εξηγείται από το plot twist ότι ήταν πλούσια η οικογένειά της και αυτή είχε μπει με τη δική της θέληση αυτό εκεί πήγα μέσα. Να πω, ότι προσπαθεί να το εξηγήσει αυτό που είπες ότι λέει ψέματα, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν ναι, μου άρεσε και αυτό. Ότι γενικά έχει δύναμη και επιρροή η Harley Quinn, αλλά όχι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, αλλά όχι. Επίσης, καταλαβαίνω ότι η Harley Quinn είναι εκεί για να δείξει ότι γενικά αγαπάει τον Τζόκερ και όχι τον Arthur Fleck. Ναι, ναι, ναι.
Και το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και να, έχει να δέσει με, το με την τελική σκηνή, με το τέλος της ταινίας. Το νιώθω, το καταλαβαίνω ότι στην ουσία ο ίδιος ο Άρθουρ έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του. Και καλά να πάθει, και δεν νομίζω ότι είναι ένα κακό τέλος. Νομίζω είναι ένα τέλος το οποίο το δέχεται και ο ίδιος ο Άρθουρ και το ήθελε ο Άρθουρ. Ναι. Και στην ουσία τον τιμά σαν Τζόκερ το τέλος αυτό που είχε. Και δεν τον υπότιμα. Δεν καταλαβαίνω καταρχάς τη βαθμολογία 5,8 στο IMDb. Ούτε εγώ, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Να πω εδώ ότι ανεξάρτητα των αρνητικών που είπαμε, αν δεν ήταν sequel της ταινίας Joker και ήταν απλά μια ταινία που βγήκε τώρα, Joker, και ξέραμε ότι είναι musical και ξέραμε όλα αυτά, κανένας δεν θα μίλαγε έτσι. Θα έλεγε, α, ωραίο. Πολύ, καλό. Πολύ ωραίο θα καλό, λέει. Καλό. Εναλλακτικό, ωραίο θα έλεγαν. Έτσι. Δεν είναι για πέταμα η ταινία. Δεν λέμε αυτό, μην παρεξηγηθούμε γιατί... Απλά έχει αυτό που έχει και έχει χτίσει η πρώτη ταινία και είναι η δεύτερη και... Αλλά είναι ναι. Το sequel της ταινίας Joker, παιδιά, και όπως και να το κάνεις είναι αλλαγή προϊόντος, το είπα και στην αρχή. Όταν αλλάζεις προϊόν και δηλαδή όταν εγώ πάω να πάρω... Τι να πω τώρα για να μην κάνω διαφήμιση τώρα. Τέλος πάντων, Coca-Cola, για να μην κοιτώ εγώ. Εντάξει, πάω πάρω Coca-Cola και πάω να πιω Coca-Cola και δεν πίνω Coca-Cola αλλά πίνω... Λεμονάδα, ας πούμε, μέσα. Ναι, δεν θα με χαλάσει, ακόμη και ωραία να είναι η λεμονάδα που θα πιω. Ναι. Θα πεις όχι, εγώ ρε παιδιά, Coca-Cola ήρθα εδώ να πιω. Ναι. Ήρθα ακριβώς, να πιω Coca-Cola. Ακριβώς αυτό που λες. Ακριβώς ναι. Αυτό. Δεν γίνεται να μου βάζεις λεμονάδα. Ωραία η λεμονάδα σου. Δεν λέω, μια χαρά, αξιοπρεπέστατη. Αλλά εγώ ήθελα για Coca-Cola όπως ήρθα εγώ. Ήλια για να. Ναι. Η λεμονάδα. Ναι, ρε παιδί μου. Τα λεμόνια ήταν ένα σάπιο μέσα, βρήκα δύο κουκούτσια. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Εγώ ήρθα εδώ για Coca-Cola. Okay. Είναι πολύ απλό, παιδιά, γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν άκουσα ότι παίζει Πάριος στο Τζόκερ. Ναι. Τρέλα για δύο. Και όταν λέω Πάριος, για ποιον δεν τον κατάλαβε, το κομμάτι που παίζει προς το τέλος, το τραγουδάει ο ίδιος ο Χάρκιν Φίνιξ. Είναι το Μη μ' αφήνεις μη που λέει ο Πάριος, το οποίο είναι διασκευή του γαλλικού τραγουδιού Ναι με κοιτπά, που σημαίνει Μη μ' αφήνεις στα γαλλικά. Εάν το είπα σαν Γάλλος επαρχιώτης. 99% το ξέρει. Τέτοιο, ναι. Διορθώστε με κάτω. Συγγνώμη, δεν έχω ιδέα από γαλλικά. Εκτός από τον Bonjour. Ξέρω το. Comment tout appel. Το. Το ρεγάλι βλέπω να είσαι πατριώτη. Σαβαμπιόν. Τι είναι αυτό. Είμαι καλά. Α, ναι. Το. Αυτό το comment tout appel σημαίνει πώς σε λένε. Άμα είσαι. Άμα το παιδί είναι μορφωμένο. Εντάξει, αυτό είναι. Λοιπόν, η αγαπημένη μου σκηνή πες είναι αυτή. Να πω εγώ την αγαπημένη μου σκηνή γιατί την πήδηξαμε, δεν είπαμε ποτέ. Η αγαπημένη μου δική μου σκηνή είναι η συνομιλία του Τζόκερ με τον Γκάρι. Μέσα στο δικαστικό μέγαρο, μέσα στην αίθουσα, μέσα στη δικαστική αίθουσα. Μια πάρα πολύ ωραία σκηνή και γενικά είναι ωραίο γιατί αυτό ήθελα να το δω. Μετά δηλαδή από αυτό που είδα στην πρώτη ταινία που με τον Γκάρι είχαν μια ιδιαίτερη σχέση, ναι. Που ήταν ο μόνος που του είχε φερθεί καλά και του το λέγε στην πρώτη και ταινία. Και τα έλεγε ο Γκάρι αυτά. Ναι. Στη δεύτερη ταινία σου δείχνει το αντίκτυπο που έχουν οι πράξεις του Τζόκερ στους άλλους. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή είναι αγαπημένη μου. Η χειρότερη, ταινία, η χειρότερη στιγμή και η σκηνή για εμένα τη ταινία είναι παιδιά μια cringe σκηνή σεξ που υπάρχει. Ανάμεσα σε Arthur Fleck και Harley Quinn. Γιατί να το δείξεις αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και αν είναι να το δείξεις, γιατί να το κινηματογραφήσεις έτσι. Επίσης, τι φάση, ο Τζόκερ κέρασε μόνο ένα για 10 δευτερόλεπτα και την άλλη μέρα δεν έμεινε 2 μηνών εγγύος. Τι έγινε, από πού προέκυψε ξαφνικά ότι έχει παιδί. Τελικά έχουν παιδί, δεν έχουν παιδί, δεν κατάλαβα. Ναι, αυτό. Γιατί στο τέλος αυτή της λέει έχουμε παιδί και του λέει Harley Quinn, ό, δεν έχουμε. Από άλλα μου λέγες. Όχι, δεν έχουμε, τι εννοεί, σου έλεγα ψέματα. Όχι, ναι. Δεν έχουμε γιατί τώρα δεν είσαι ο Τζόκερ και εγώ με πλέμπες δεν κάνω παιδιά. Όχι, θα πάω να το ρίξω. Έχω με τον Τζόκερ, παιδί, όχι με σένα. Α, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Είδες. Άκυρο εντελώς, παιδιά. Η χειρότερη σκηνή για μένα είναι η σκηνή του σεξ που κρίντσαρα την ψυχή μου. Εντελώς. Εντελώς αχρία σκηνή, δεν καταλαβαίνω. Δική σου χειρότερη σκηνή. Η χειρότερη σκηνή για εμένα, τώρα τη σκέφτηκα μόλις. Ναι. Είναι εκεί που τρέχουν έξω από την φυλακή να πάνε να ξεφύγουν. Που λέει ο Τζόκερ ότι δεν θέλαμε να ξεφύγουμε. Α, ναι. Γιατί τραγουδάγανε. Music, ναι, στην τύχη, έπρεπε. Εντάξει. Και κάποια στιγμή λέει αυτό το Marvel 2024 cringe. Δεν μπορώ αυτές τις ατάκες να τις ακούσω τον Τζόκερ. Που λέει είναι σαν ταινία, δεν σαν ταινία. Την κάνει η Lady Gaga. Είναι σαν ταινία. Δεν μπορώ να τις ακούσω στο Τζόκερ τώρα. Εγώ εκεί ξέρεις τι περίμενα. Να πέσει η αυλία, να κλείσουν και τα τέτοια. Έτσι όπως άρχισε. Και είπε και στο τέλος. That's all, folks. Το είπε και ο ίδιος ο Τζόκερ κάποια στιγμή στην ταινία. Ήταν πέρα για πέρα θεατρικό αυτό που γινόταν εκεί πέρα, έτσι. Επίσης πολύ εύκολα. Ναι. Πολύ εύκολα. Ναι. Μα γίνονται όλα αυτά διότι υπάρχουν τα τραγούδια.
Ναι. Κρατάνε αρκετά πολύ χρόνο τα τραγούδια και ακούγαμε συνεχώς από το κοινό. Μόλις ξεκίναγε κάποιο να τραγουδάει πάλι, έκαναν. Ναι. Βέβαια. Ενώ ακόμα, musical πήγες να δεις. Ενώ ακόμα και αυτό. Το ήξερες ήδη. Ναι, δεν σε έχω ρωτήσει κανένας. Αλλά είπαμε Coca-Cola, λέμε. Ναι. Ακόμα και αυτοί που ήταν με το κινητό όλη την ώρα, ενώ η ταινία προσπαθούσε λίγο να τους βάλει στο κλίμα. Δεν, μετά ένα τραγουδάκι δύο λεπτά, τέλος, άντε γεια. Πάλι Instagram. Boomerang, πάλι. Το οποίο το ξαναλέμε δεν το δικαιολογούμε. Να μην πήγαινες να τη δεις, φίλε. Ναι, εντάξει. Να μην πήγαινες να τη δεις. Το ήξερες ότι είναι musical. Έτσι. Ναι, εννοείται. Μην πας να τη δεις. Καλά, αυτό δεν ξέρω αν το ήξερε. Πάντως, κακά τα ψέματα, να πούμε ότι όποιος δεν είδε καθόλου ή όποιος δεν παρακολουθήσει καθόλου τα τραγούδια, δεν χάνει τίποτα από την ταινία. Ναι, δηλαδή, προφανώς. Μπορεί άνετα να πάει κάποιος να κάνει edit την ταινία, να κόψει όλα τα τραγούδια, να αφήσει μόνο τις κανονικές σκηνές και μια χαρά στέκεται. Ούτε ταινία. Θα δεθεί παραπάνω με τη Harley Quinn, ας πούμε, γιατί με τον Όλυ είναι δεμένος. Δεν κάνει κάτι τα τραγούδια, δεν κάνουν κάτι. Δεν ξέρω καν. Γενικά είναι από τις. Γενικά στο μυαλό μου. Η δεύτερη ταινία Joker είναι ασύνδετη. Για κάποιο λόγο δεν μπορεί το μυαλό μου να την. Να συνδέσει την πρώτη με τη δεύτερη. Ναι, και να την τοποθετήσει ως ένα ενιαίο σύνολο τη δεύτερη ταινία. Έμοιαζε πολλές φορές να είναι σαν δύο διαφορετικά project τα οποία τα ενώσανε Sonic and Day. Forced. Έγινε με τη βία όλο αυτό. Ναι, ναι. Σαν ναι. Να πήρανε μία ταινία κανονική. Κοίτα, μία ταινία musical. Με τη βία. Και να την πήξαν έτσι, να την κάνανε έτσι γιατί. Θέλω musical. Έγινε με τη βία να βγει η δεύτερη, οπότε... Έτσι ένιωθα. Πάμε να συζητήσουμε για το τέλος. Για το τέλος. Την τελευταία σκηνή ή το τέλος. Για το τέλος της ταινίας. Ναι. Τι εννοείς, η τελευταία σκηνή είναι το τέλος. Ναι, εννοώ το τέλος, ας πούμε, κατάλαβα. Πάμε, ναι. Το τέλος. Στο τέλος, λοιπόν, spoiler alert, αλλά το έχουμε πει πιο πριν. Ναι, εντάξει. Ο Τζόκερ πεθαίνει. Και πεθαίνει σκοτώνοντάς τον ένας άλλος. Γιούχου. Χαιρετίσματα του λέει από τον. και τον μαχαιρώνει. Αυτό που δεν είπα επίσης είναι ότι μου άρεσε πολύ και ο τρόπος που πέθανε. Που λέει να σου πω ένα ανέκδοτο και mm-hmm. του είπε την φράση που είπε στον. Μάρι. Ναι, ναι. Το ωραίο. Ανέκδοτο στην ουσία που του λέει είναι αυτό που έγινε. Είναι αυτό που είπε και στον Μάρι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό που λέει ο Τζόκερ στον Μάρι στην πρώτη ταινία είναι αυτό που παθαίνει ο Τζόκερ στη δεύτερη ταινία και τελειώνει η ταινία. Τι παίρνει όταν έναν πνευματικά. Εγκεφαλικά μη υγιή άνθρωπο τον βάζει σε μια κοινωνία η οποία δεν τον σέβεται και τον καταπιέζει και του φέρεται σαν σκουπίδι. Αυτό ναι. Του λέει παίρνεις αυτό που αξίζεις. Οπότε ο Τζόκερ, ο Άρθουρ Φλέκ βασικά κάνει πίσω την τελευταία στιγμή, απαρνιέται τον Τζόκερ οπότε και αφήνει όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους τους είχε πεταμένους η κοινωνία μόνους τους. Ναι. Στην ουσία και αυτός τους φέρεται σαν σκουπίδια. Οπότε τι κάνει? Παίρνει αυτό που το αξίζει και πεθαίνει. Και είναι ένας θάνατος ο οποίος νομίζω και ο ίδιος ο Άρθουρ Φλεκ είναι ικανοποιημένος 100% με αυτό το τέλος. Ναι, σίγουρα. You get what you deserve. Είναι αυτό που ήθελε για εκείνος. Ακριβώς. Αυτό που δίδαξε αυτός. Αυτό που δίδαξε, μπράβο. Αυτό ακριβώς τον έφαγε. Και νομίζω ότι είναι ένα γλυκό πικρό. Είναι μια τραγική ηρωνία που τη δέχεσαι όμως σε συγκεκριμένη περίπτωση γιατί. Έχει βάση. Δηλαδή, όσοι τσαντιστήκατε με το τέλος του Τζόκερ, σταματήστε να είστε τσαντισμένοι με το τέλος του Τζόκερ. Μια χαρά τέλος είναι το τέλειο τέλος. Εντάξει, ξέρω εγώ γιατί να μην πεθαίνουν οι χαρακτήρες της ταινίας. Δεν έχω καταλάβει αυτό. Ναι. Αυτή τη φιλοσοφία του κόσμου, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Να πούμε ότι όσοι με ξέρουν ότι εγώ γουστάρω τα μη happy endings, αλλά αυτό δεν είναι ένα μη happy ending, είναι ένα happy sad. Γλυκούπικρο. Είναι σαν επειδή πεθαίνει ο πρωταγωνιστής στην ουσία. Ναι. Απ' την άλλη όμως πεθαίνει με τα ιδανικά τα οποία αυτός δίδαξε. Ναι. Οπότε it's okay. Ναι. Μια χαρά. Μεγάλη αδικία να το πούμε και πάλι. Το 5,8 που έχει αυτή τη στιγμή στο IMDb. Πιστεύω ότι γύρω στο 6,3 το δίκαιο θα είναι 6,5 κάπου εκεί να πάει. Γιατί κακά τα ψέματα το ξαναλέω ότι αν δεν ήταν το sequel Joker είναι μια χαρά ταινία. Θα είχε συν 7. Σίγουρα. Κάπου. 7 θα είχε σίγουρα πιστεύω. Οπότε είναι αδικία. Αδικία. Μην το χαντακώνετε, παιδιά. Μην το χαντακώνετε. Το λέω γιατί σίγουρα πολλοί θα το έχουν χαντακώσει. Μην το χαντακώνουμε κάτι και μηδενίζουμε πράγματα μόνο και μόνο επειδή δεν μας άρεσαν και αυτό. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε αυτό. Ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν λέμε ότι είναι για πέταμα το δεύτερο. Όχι, δεν είναι το για sequel πέταμα. Το ναι. Τη ταινία Joker. Δεν είναι για πέταμα αν το δει μεμονωμένα σαν ταινία, σαν ξεχωριστή οντότητα. Εάν το δει όμως σαν.
το sequel της πρώτης ταινίας Joker είναι απαράδεκτο. Να πάτε να τη δείτε, αν είστε fan. Εντάξει, Joker. Τώρα έχουνε, δεν μπορούμε να το πούμε τώρα, γιατί το ισχύει, έχουμε κάνει spoiler. Για μένα να το πω, και το λέω με μεγάλη θλίψη αυτό που θα πω, είναι ότι όσοι δεν πάνε να το δουν, είναι τυχεροί. Όσοι έχουν αγαπήσει το πρώτο Joker και δεν πάνε να τη δουν, είναι πολύ τυχεροί, παιδιά. Εγώ τουλάχιστον, εάν δεν έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω και δεν πήγαινα να τη δω, θα καταλάβαινα μελλοντικά ότι είμαι τυχερός. Δεν θα ήθελα να το δω. Ίσως να μην πήγαινα κιόλας να τη δω. Να σας πω την αλήθεια, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Μπορεί να μην πήγαινα να τη δω. Εγώ αν θα ήθελα να σας πω την αλήθεια από περιέργεια. Εντάξει, εγώ δεν θα πήγαινα. Ειδικά αν ήξερα, άκουγα και αυτά τα τριγύρω γενικά. Αυτό. Άμα ήξερα, ίσως να μην ήθελα. Ναι. Και δεν θα πήγαινα, γιατί έχω πει εξ αρχής, εδώ και χρόνια το λέω, έχω βγάλει δύο επεισόδια που το λέω, ότι δεν χρειαζόταν δεύτερη ταινία, και ήρθε το 2024 να με επιβεβαιώσει 4 χρόνια μετά. Δεν είμαστε μετά Χριστόν προφήτης εδώ πέρα, τα έχουμε πει από πριν. Και δεν κάνω κολοτούμπες, ακόμη και καλή να ήταν η δεύτερη ταινία Joker, εννοώ καλή σε σχέση με το Legacy που είχε η πρώτη. Πάλι το ίδιο θα έλεγα, ότι δεν χρειαζόταν. Διότι η πρώτη ταινία είναι αυτό που είναι και έπρεπε μόνη της να σταθεί και να μείνει στην ιστορία forever. Λοιπόν, κρατάμε αυτό. Την πρώτη. Πηγαίνετε όλοι, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναδούμε την πρώτη, να μας μείνει στο μυαλό η πρώτη ως τελευταία ανάμνηση. Ναι. Και να ξεχάσουμε τη δεύτερη. Αυτό. Και ξεχάστε εντελώς τη δεύτερη. Αφήστε την να περάσει, να φύγει η ρημάδα από εδώ. Σίγουρα θα τα βγάλει τα λεφτά της, γιατί θα πάνε να τη δούνε, ρε παιδί μου. Σίγουρα θα τα βγάλει τα λεφτά της. Δεν θεωρώ ότι θα έχει την ίδια επιτυχία που είχε το πρώτο. Κυρίως γιατί είναι musical και πολλοί κόσμος δεν θα πάει να το δει, ρε παιδί μου. Ναι. Και καλά θα κάνει και είναι πολύ τυχερός και μπράβο, τον ζηλεύω ειλικρινά. Αυτά. Από εκεί και πέρα, εμείς τα είπαμε όσα είχαμε να πούμε για την δεύτερη ταινία Joker. Να πω επίσης, μια και λέμε για βαθμολογίες, ότι τώρα το 8,2 της πρώτης ταινίας για μένα είναι αδικία. Είναι πολύ αδικία. Αδικία, ναι. Αδικία. Θα έπρεπε να έχει 9. Καθαρό. Και κάτι τελευταίο, άσχετο με τον Joker. Ναι. Εγώ ανυπομονώ πάρα πολύ για το The Last of Us 2, για το Stranger Things το 5, πάει 5 σεζόν. Όλοι μας. Αλλά ανυπομονώ ακόμα περισσότερο για το Γεμαντέρ του Light. Εντάξει, παιδί, τι να πω εγώ τώρα, τι το θύμισε αυτό τώρα. Μετά τον Χατζηδάκη, τον Μαχαιρίτσα, τον Κραουνάκη, όλους αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες που μου βγάλαμε και ταινία για τον Νταλάρα, τον Καζατζίδη. Η Ευτυχία, τι ήταν, στιγουργός. Η Ευτυχία, μπράβο, στιγουργός που έχει βγει. Τώρα για τον Καζατζίδη που βγαίνει ταινία. Νομίζω, παιδιά, ότι ένα ντοκιμαντέρ για τον Light χρειαζόταν. Ναι, ανάμεσα σε όλους αυτούς. Ναι, να δω όλο αυτό το legacy που έχει αφήσει πίσω του, να το δούμε. Πιστεύω ότι θα σπάσει τα ταμεία και πραγματικά είμαστε ήδη μέσα στην αίθουσα. Ναι. Τώρα, και μόλις ξεκινήσει, θα φύγουμε. Κάποιοι θα ξαναγνωρίζουν και καλύτερα. Γράψτε μας από κάτω τη γνώμη σας για το Joker 2, τρέλα για 2. Να δούμε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Θα ήθελα να είστε λίγο κόσμοι από κάτω. Γιατί φαντάζομαι ότι γενικά θα υπάρχει μια έτσι οργή στον κόσμο για αυτό που είδε. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Ναι, okay, δεν ήταν αυτό που θέλαμε να δούμε. Το ψιλοπεριμέναμε κιόλας, μην είμαστε και τώρα. Ναι. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εγώ στο σινεμά τι έλεγα σε όλους. Ναι, ότι μην περιμένετε. Ότι όχι. Ναι, όχι, δεν θα είναι, ναι. Και σίγουρα εμείς θα επιστρέψουμε τώρα. Επιστρέφουμε με Venom σε 20 μέρες περίπου. Γιατί, ρε παιδιά, γιατί είχαμε μια ελπίδα, είχαμε λίγο έτσι μια μικρούλα ότι. Γιατί τώρα. Και εκτός από Venom θα πούμε και άλλες ταινίες που είδαμε καινούργιες που ήταν όντως ωραίες. Το πτενάκια και αυτά που έχουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Θέλεις να πούμε τι είδαμε τώρα τελευταία και μας άρεσε. Αν θες να πούμε τώρα. Ναι, τώρα για το τέλος, έτσι για σβήσιμο, ρε παιδί. Ωραία. Εγώ θα πω. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, δεν το έχουμε ξαναπεί πλάκα-πλάκα, έχουμε δει πολύ καιρό. Ναι, έχουμε δει το Civil War του 24, το 24. Να το πούμε, ναι, το προτείνουμε. Το προτείνω. Να κάνουμε μια πρόταση σε κάθε τέλος του επεισοδίου. Civil War. Όποτε έχουμε, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε. Εντάξει. Κάποια μια πρόταση. Εγώ πιστεύω πάντα θα έχουμε, έχουμε δει πολλές ταινίες. Γιατί βλέπουμε, ναι. Ωραία, πες το, μπράβο, ρε Αντρέα. Το Civil War. Μπράβο, ναι. Πρόταση. Που είναι και φετινή ταινία. Τη Α24. Ναι, της Α24. Ταινιάρα. Μεγάλη αδικία το 7,1. Τεράστια αδικία. Τιτανομέγιστη αδικία. Εγώ προσωπικά για μένα είναι ένα 9 στα 10 αυτή η ταινία. Εκπληκτική. Φοβερή ιδέα. Φρέσκια ιδέα. Ωραίο σενάριο. Ωραία ροή, ωραίοι πρωταγωνιστές, δεν λυπάται. Η κινηματογράφησή της είναι από μόνη της ξεχωριστή και ιδιαίτερη και με δική της ταυτότητα. Εκπληκτικό τέλος. Η πρωταγωνίστρια παίζει και στο Alien Ρομήλος. Να πούμε δύο λόγια για αυτό, ήταν εκπληκτικό να το δείτε και αυτό. Πολύ εκπληκτικό. Αυτό. Μπράβο, ναι, ναι. Παιδιά, μπράβο. Πήγαμε μετά από καιρό στο σινεμά και είδαμε μια πάρα πολύ καλή ταινία και από το είδος που του κουστάρουμε κιόλας πάρα πολύ, έτσι. Ισχύει και μια ταινία που έχει βαρύ όνομα, γιατί παλιά, ναι, που όντως
βγήκε και είναι κάτι πολύ καλό. Και είναι αντάξια του, ναι, του παλιού, κρατάει και το παλιό, το πάει και ένα βήμα παραπάνω, έχει πολύ ωραίες ιδέες. Παιδιά, πολύ ωραίες ιδέες. Πολλές φορές στο σινεμά έκατσα πίσω, γέλασα, χαμογέλασα και είπα, ναι ρε φίλε, μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Και εκεί η πρωταγωνίστρια, όπως και στο Civil War, ναι, που αρχίζει και μικρούλα, αρκετά. Εκπληκτική και η Kirsten, ναι, Dunst. Ναι, που, ναι, ναι, που εκπληκτική ηθοποιάρα. Ναι, 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 σίγουρα. Ναι. Civil War, παιδιά, να το δείτε. Θα περάσουν δύο ώρες σαν να μην περάσει από νεράκι, ποτέ. Νεράκι. Ναι. Όπως και το Alien Romulus. Και αυτό. Ναι. Το οποίο δεν μπορείτε να το δείτε στο σινεμά, αλλά φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα μπορείτε να το δείτε στα σπίτια σας. Α, είχαμε δει πρόσφατα επίσης που δεν το έχουμε αναφέρει. Ποιο? Το horror που έχει γίνει χαμός. Το Long Legs. Το Long Legs. Legs. Δεν θα το πρότεινα. Να ξέρετε ότι όλα αυτά να το πούμε υπάρχει σαν mini πρόταση και όλα αυτά στο Instagram. Στο Instagram που τα ανεβάζω, του καναλιού που τα ανεβάζω επιτόπου με το που το δούμε. Ανεβάζω έτσι δύο λογάκια και αν το προτείνω ή δεν προτείνω μια ταινία. Οπότε αν δεν έχετε ακολουθήσει, ακολουθήστε στο Instagram, παιδιά. Εκεί παίζουμε μπαλίτσα γερή. Το Long Legs ήταν λίγο. Πολύ hype. Πολύ hype. Εκπληκτικός Nicolas Cage. Εκπληκτικός. Ωραία ταινία, ωραία ιδέα. Ξεχωριστή με δική της προσωπικότητα. Απλά το plot twist της δεν συνάδει με όλο αυτό που έχει χτίσει η πιο πριν κατάσταση της ταινίας. Στο πετάει πολύ απότομα όλο αυτό, ρε παιδί μου. Πολύ απότομα. Ναι. Οπότε περίμενα αυτό κάτι καλύτερο από το hype που είχε δημιουργήσει, ναι, τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Ίσως εάν σας προειδοποιήσουμε λίγο εμείς τώρα, δηλαδή με αυτό που σας είπαμε, που σας προειδοποιήσαμε ότι το plot twist λίγο αλλάζει όλο το υπόλοιπο της ταινίας, να το δείτε λίγο πιο ομαλά και να πείτε, α, γιατί το είπατε αυτό. Μια χαρά ήτανε. Ναι. Το οφείλει σε εμάς. Ότι ήτανε μια χαρά και την είδες ωραία. Την προτείνουμε σαν horror. Να τη δείτε, άμα σας αρέσει αυτό το είδος, γιατί έχει κάτι ξεχωριστό. Ναι. Έχει κάτι δικό της. Έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Δεν είναι το ίδιο και το ίδιο αυτή η κονσέρβα που βλέπουμε, ναι, 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 συνεχώς και αναπαράγονται συνεχώς το ίδιο βαρετό πράγμα. Ναι. Και να πούμε ότι προτείνουμε ανεπιφύλαχτα το Monkey Man. Α. Να το πούμε τώρα με Dev Patel να δέρνει τα πάντα. Ινδούς, Αμερικάνους. Καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες, μπαμπού, τα δέρνει όλα, παιδιά, και τα δέρνει πραγματικά. Άλλη μια αδικημένη βαθμολογία. Τεράστια αδικία. Ναι. Είναι του στυλ John Wick της, ναι, αυτής της φάσης, αλλά πολύ διαφορετική. Με το δικό της στυλ και με ένα σενάριο, κανονικότατο σενάριο, δηλαδή δίνει και εκεί, εντάξει, ναι, την απαραίτητη βάση. Δεν καταλαβαίνω γιατί πολλοί γενικά λένε ότι ξεφεύγει και καταπιάνεται με πολλά. Εντάξει, δεν μπορούν όλες οι ταινίες, ρε παιδιά, να είναι σαν το John Wick το 2 και το 3 και το 4. Που απλά δέρνει ο Κιάνου Ρίβς για 3 ώρες επί της οθόνης. Το Monkey Man προσπαθεί να του δώσει αυτό. Μια υπόσταση του ξύλου που βλέπεις. Το απολαύσαμε. Πέρα την προσπάθεια είναι πολύ ωραία ταινία, πολύ διασκεδαστική. Πολύ διασκεδαστική, πολύ ωραίο ξύλο, ναι, πολύ ωραίες χορογραφίες μάχης. Εκπληκτικός Dev Patel. Αυτό θέλω να πω, ναι. Ο οποίος σκηνοθετεί, γράφει σενάριο και πρωταγωνιστεί κιόλας. Τα πάντα κάνει. Τα πάντα όλα και συμφέρει. Monkey Man. Οπότε έχουμε Civil War, Alien Romulus και Monkey Man. Τρεις προτάσεις. 3-1. Έχουμε ξεφύγει σε αυτή την εποχή. Και Long Legs. και Long Legs, το ξέχασα, ναι. Μικρό. Για σβήσιμο. Ναι. Αυτά 4, από εμάς. Από μία 4 πήγαμε. Από μία 4, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μέχρι τώρα. Ακολουθήστε το κανάλι σε Spotify και σε Apple Podcast αν μας ακούτε από εκεί πέρα. Ή πατήστε το κουμπί της εγγραφής ή το subscribe button. Για να. Το λέω subscribe button αγγλικά, γιατί. Αγγλικά. Το λέω και στα αγγλικά επειδή πάει το YouTube και το κυκλώνει από κάτω μόνο του. Έχει βάλει AI. Όντως. Και κυκλώνει το κουμπί του subscribe μόλις δεν subscribe button. Αλήθεια. Subscribe button. Τι έχουν subscribe κάνει. Subscribe button. Το subscribe button λες. Ναι, το subscribe button. Το κάναμε λάμψη τώρα εδώ πέρα. Το like. Όχι, δεν το αναβασμίρει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πατήστε και like αν σας άρεσε αυτό που είδατε και ακούσατε. Εμείς. Θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε και θα τα λέμε, ωρε. Δεν φεύγουμε. Εδώ. Και λέω να φύγουμε. Εμείς φεύγουμε. Όπως κάνει ο Τζόκερ. Σας προτείνουμε το Alien Romulus.